Έχει και φαγητό. Ναι. Τώρα η γογό. Το περίμενα, παιδιά. Είδα τη γογό. Την είδες τη γογό. Την είδα προχτές. Πού την είδες? Την είδα στο Pride προχτές και έτσι λέω θα είμαι την Τετάρτη μαζί σου. Τι θα μου φτιάξεις? Και σου φτιάξε ένα cheesecake. Α, τι είναι, μου πες, τι θες να σου φτιάξω. Του είπα τι θες να σου φτιάξω. Ναι. Και μου είπα να το συζητήσουμε. Του λέω δεν έχω στείλει ακόμα συνταγές, στείλε μου μήνυμα. Α, εσύ το διάλεξες. Ναι. Όχι, δεν το διάλεξες. Δεν το ποτέ. Και δεν μου στείλε ποτέ. Γιατί και ήρθε σκέφτηκα τώρα το πρωί και μου λέει καλά γλυκό, έφτιαξες. Δεν... Συγγνώμη, το... δεν σου είπα να μου στείλει τι θέλει. Κοιτάξτε μια κούκλα εδώ πέρα. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πολύ νόστιμο, δοκίμασέ το. Πολύ νόστιμο, θα το δοκιμάσω. Παιδιά, τι λέτε τώρα, είστε καλά. Κατά το ίμιση σε πέτυχα γιατί είχε τυρί. Εντάξει, είναι παρμεζάνο στο τύπο. Όχι. Και σοκολάτα και φράουλα. Βάσκικο κέικ. Ένα βάσκικο cheesecake, δηλαδή ψητό και κάπως έτσι καμένο από πάνω. Και γιατί είναι σκούρο? Γιατί έχει φυστεί και αιγίνης μέσα. Πάστα. Γωγό, τι είναι αυτό το πράγμα, τι μας κάνει? Πώς το κάνεις, πώς το κάνεις, δείξε μας εσύ γωγό. 450 τυρί κρέμα, 250 κρέμα γάλακτος, 15 κορνφλάουρ. 85 αλφαίου πάστα, πάστα φυσική υγιεινής, 100 άχνη, 3 αυγά και λίγο χυμό λεμονιού. Δύο κουταλάκια του γλυκού, μισό λεμονάκι. Υπάρχει αυτή η σος σοκολάτας κάπου? Αυτή η σος σοκολάτας ήταν έξτρα μπόνους για σένα, Τζενάκι μου, την έφτιαξα το πρωί. Δεν έχει άλλη? Η πάστα από φυσική υγιεινής είναι αυτό που λέμε το φυστικό άλυμα. Όχι, άρχισε πάλι τα πράγματα. Άρα δεν κάθομαι να λιώσω από τα φυστικά. Ξανάρχισε, από εκεί που ξεκίνησε η εκπομπή. Εγώ έχω ένα πράσινο. Θα είναι χωρίς τη φλούδα, για να είναι πράσινο. Το πήρα από την Αίγινα. Είναι αλεσμένο. Από την Αίγινα. Υπάρχουν δύο ειδών. Το σκούρο που είναι με τη φλούδα αλεσμένο. Ναι. Με και το δηλαδή το τσοφλά, όχι το σκληρό, το τι μέσα φλούδα. Και το άλλο... Το πράσινο. Αποσυντονίζομαι που ακούω την Νατάσα 19 χρονών από πάνω. Πραγματικά. Δεν έχω συνηθίσει αυτή τη φωνή. Και την πρώτη της. Την έχω ξεσυνηθίσει αυτή τη φωνή. Λοιπόν, ξεκινάω. Παίρνω ένα μιξεράκι και εν αρχή. Είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος σίγουρα. Πάω να βοηθήσω την κοκό. Δεν μπορώ. Α, δεν θα το φάει πάντα. Θα το πάρω, παιδιά, δεν μπορώ. Αυτό είναι θέλει. Τι θα κάνω. Δηλαδή θέλει είναι να... συγκλονιστικό. Να βοηθάει ή δεν θέλει να θέλω. Όχι, θέλω να σε βοηθήσω. Ναι, μην ξέρει έναν άνθρωπο να θέλει να βοηθήσει. Ψέματα είναι αυτό. Λοιπόν, βάζω την πάστα φιστικιού. Ναι. Αυτό δοκίμασα. Αυτό που σου δίνω. Αυτό εδώ που σου δίνω. Αυτό που σου δίνω δοκίμασα. Τι είναι πρώτο δοκίμασα. Αυτό εδώ. Για δοκίμασα. Και βάζω μέσα και την κρεμούλα. Μάλιστα. Και τα χτυπάω. Έτσι. Λίγο. Το έφαγε σκέτο αυτό. Να λιώσει πάστα. Σκέτο σοκολάτα. Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι πάστα φιστικού. Πραλίνα φιστική. Έλα καλεσμένοι, είμαστε. Όχι, εγώ είμαι εντάξει. Καταλαβαίνω. Εντάξει, του αλμυρού ο γερά. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Πού το βρήκε? Πού να το βρει? Πού να το βρει? Το αγόρασε. Θα σου πω μετά. Είναι από μια μάρκα πολύ ωραία. Τρομερό, Δεν το φτιάξες μόνη σου δηλαδή αυτό? Όχι, δεν το... Φτιάχνετε όμως. Τον φέραμε εδώ πέρα, τον φέραμε να με ξεφτυλίσει. Όχι, γιατί, εγώ είμαι της ευκολίας, με ξεφτυλίζω. Βάζω και το τυρί. Αχ, τι θα κάνω τώρα. Το οποίο είναι τυρί κρέμα. Ρε Σιγωγό, εσύ που είσαι εξπέρ σε αυτό. Για να ακούσω. Πες μας, ποιοι στίχοι του Γεράσιμου σε έχουν κάνει να τρελαθείς? Πού, χαμός. Εμένα το πιο αγαπημένο μου τραγούδι είναι το αστέρι μου. Θέλει τα άγνωστα τώρα. Να το βάλουμε, να το βάλουμε. Βάλτε το αστέρι. Στην τηλεόραση θα το βρεις αυτό. Όχι. Τα βάζει απλά όλα μέσα. Είναι το αστέρι μου εμένα, τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Και η Αλεξάνδρα, είμαι τι να σου πω εγώ, είμαι φαν της ρετροσπεκτίβας του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, οπότε το κοίταμε που ακούμε τώρα. Έχω και το ακουστικό, δεν ακούω, έχω το ακουστικό, το μίξερ, δεν ακούω τι ακούμε, το κοίταμε, ακούμε. Ωραία. Το αναγνωρίζει από ψήφυρο. Το αναγνωρίζει, ναι, τώρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα τα πολιτικά τραγούδια που κάνει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Πες την Τζέννη ότι έχω πολιτικά τραγούδια, γιατί είναι πορεία. Πάρα πολλά. Μ' αρέσει το... Τρελαίνομαι. Γενικά έχει ένα τρόπο να εκφράζει... Θα δανειστώ αυτά που λέγαμε τη Χριστιανά πριν στο Καμαρίνι, που το είναι πολύ ωραία. Πολύ συμπυκνωμένα. Τα πράγματα που θέλουμε γενικά να πούμε. Ναι. Αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό. Ναι. Αυτή η γενιά. Αυτή η γενιά και αυτό είναι ένα χάρισμα. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Οπότε... Είναι σπάνιο. Ναι. Πρέπει να το παίρνουμε από τους καλούς. Ναι. Και εμείς εδώ έχουμε τον καλύτερο. Δεν έχουμε τώρα. Ναι, σταμάτα. Δεν έχω πάρει ούτε 20 ευρώ για να το πω. Τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω πάρει φράγκο.
Θα πάρει μετά. Τα το ότι είσαι ένα τόσο σημαντικό στιχουργό και είσαι ανάμεσά μα είναι κάτι αυτό. Ναι, εννοείς ότι είμαι ζωντανό ακόμα. Έλα ρε παιδιά, σταματήστε. Τα έβαλε όλα μέσα σε ένα μίξερ. Τα έβαλα όλα μέσα σε ένα μίξερ και ομογενοποίησα το θέλει. Ομογενοποίησε δηλαδή το φιστίκι, τα αυγά. Ναι, όλα μέσα. Όλα, το τυρί, την κρέμα. Να το βάλουμε χαμηλά λιπαρά το τυρί. Κρατάω τη Μαρίζα. Ναι, δεν θα έχει διαφορά στην πυκτικότητα. Α, δεν απαγορεύεται ζαχαροπλαστική αυτό. Ποιο το απαγορεύει? Η ζαχαροπλάστη. Εγώ είμαι κατά των καθολικών απαγορεύσεων. Μπράβο, μ' αρέσει. Εντάξει, ο πολιτικό λόγο. Δεν απαντάω. Των καθολικών απαγορεύσεων είπε. Δεν είπε των απαγορεύσεων. Είπε κατά των καθολικών απαγορεύσεων. Έβαλε και πορτοκάλι, λεμονάκι. Γιατί? Καταρχάς, γιατί θέλω αυτή τη λίγη οξύτητα. Ναι, είναι αρκετά γλυκό, θέλει μία. Και κατά δεύτερον, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην κρέμα. Τώρα. Την κόβει. Και τώρα, θέλω να κάνω τα πανοσηκώματα, χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Παίρνω. Φύγε από τη τόφαγες όλο. Την αποσπόμενη. Μου βάλει δύο φράουλες με λίγη σοκολάτα, τι έφαγα. Φύγε. Την αποσπόμενη φόρμα. Δεν μπορώ. Τώρα τι θέλω, τι θέλω για να μου γίνει. Δεν θέλει τώρα, είναι το κρίσιμο. Περίμενε. Κλείνω τη φόρμα. Ναι. Παίρνω δύο έτσι έξτρα. Αυτά τα έχω μάθει από το Σπύρο. Που από το Σπύρο από το Άμστερνταμ. Βέβαια, από το Άμστερνταμ. Που μου έμαθε αυτό το κόλπο καλά, με τις μισές λαδόκολες. Καλά, άμα ακούσε ότι τον αναφέρουμε σήμερα. Μα είναι ο Σπύρος από το Άμστερνταμ. Μα είναι μετά της Κέικ ο άνθρωπος. Είναι, εξειδικεύεται ο άνθρωπος. Εξειδικεύεται. Ναι, λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα φίλο που έχει στο Άμστερνταμ ένα μαγαζί που λέγεται Cheesy Cake. Και έχει μόνο Cheesy Cake. Μόνο Cheesy Cake. Και η κέρδη μας έχει κάνει εδώ πέρα, μας απαγορεύει. Τι θέλεις να κάνω. Και εγώ τώρα τι κάνει. Γιατί κάνει αυτή την επανάσταση. Τώρα πες ότι δεν έχετε εδώ το ίδιο. Είναι μια επανάστασή μου. Μήπως του κάνει τώρα, του παίρνει δουλειά. Α, το τραγούδι μπήκε. Έλα, βάλτε. Σκέψου το άκουσα και με το ακουστικό. Όχι. Μέχρι χθες. Όχι. Το σηκωσές. Ναι. Χαρά να τρέχουμε. Ναι, τώρα συγγνώμη, δεν είναι από τα γνωστά. Ωραία, διακριτικά. Ό,τι πρέπει για μεσημέρι. Λοιπόν. Καλό. Το καλό. Εγώ. Τέλειο, παιδιά, τέλειο. Κι άλλη Μαρίζα, έχω λερώσει 40 Μαρίζα από το πρωί. Πόσες Μαρίζα έχουμε? Όσες θέλουμε. Έχουμε και μία του Σπύρου. Και έχουμε και μία του Σπύρου. Του ίδιου Σπύρου. Του ίδιου. Του οποίου του την έχουμε πάρει, δεν του δίνουμε πίσω. Είδα την ηρωνία πίσω από αυτή τη σύμπτωση. Λοιπόν, στους 170. Πώς είναι ώρα? Όχι πολύ δηλαδή. 45. Προθερμασμένο. Προθερμασμένο πάντα. Στη μέση θα τρέμει. Μη δεις τη σημασία. Θα παγώσει και θα σταθεροποιηθεί. Και θα, από πάνω θα έχει κάψει λίγο. Μπορούμε να βάλουμε, αν θέλουμε, λίγο στο τέλος το γκριλ για να πάρει, όντως. Σερβίρω με φράουλες. Εμένα μου έμεινε λίγη πάστα. Από φιστικάκι. Μου έμεινε και την έλειωσα μαζί με λίγη κουβερτούρα και εδώ πέρα. Πολύ καλά έκανε. Και έκανα κουβερτούρα γάλακτος. Και την έβαλα από πάνω έτσι μια σαλτσούλα. Αυτό ήταν. Δεν σ' άρεσε καθόλου. Δεν πολύ, πάρα πολύ μου άρεσε. Έχω φάει το μισό. Ξέρεις είναι αυτό για μένα. Ναι, όχι. Να φάω μισό γλυκό. Για το σπίτι. Δεν τρως γλυκά. Δεν τα αγαπώ. Και πακέτο για το σπίτι. Άρα πακέτο για το σπίτι. Ορίστε. Μπορεί να το προσφέρεις άμα δεν θέλει. Άμα δεν το θέλει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Από την κογό. Εγώ θα το προσφέρω. Ξέρεις που. Ακόμα καλύτερα να το προσφέρει. Σε θέμκαρα μουρατή θα το δώσω. Σε θέμκαρα μουρατή θα το δώσω. Να το προσφέρει. Άντε, να μας έρθει και εδώ πέρα ο Θέμης. Να τα πούμε. Ωραία, τελικά πες. Θα έρθει, ναι, θέλω, πολύ, θέλω. Θέλω. Λοιπόν. 450 τυρί κρέμα, 260 κρέμα γάλακτος πλήρη, 15 corn flour, 85 πάστα φιστική αιγίνης, 100 άχνη, 3 αυγά, 2 κουταλιές γλυκού, χυμό λεμονιού, μισό λεμονάκι είναι αυτό, περίπου ένα τέταρτο βασικά. Όλα μαζί σε μίξερ με το σύρμα, ομογενοποιώ πρώτα την κρέμα με την πάστα φιστικιού, γιατί αλλιώς πάστα φιστικιού θα παγώσει και θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα διαλυθεί μέσα. Mm-hmm. Και σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα υλικά, δεν έχει σημασία η ποια σειρά θα τα βάλετε. Και λαδόκολες γύρω-γύρω, λαδόκολα από κάτω, φόρμα αποσπόμενη. Ψήνω 170-175. Μάλιστα. Για 45-50 λεπτά. Πάρα ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ, Γογό. Σας ευχαριστώ. Η χαρά είναι εξαιρετικά. Και λίγο διαφορετικό από το παραδοσιακό cheesecake. Μ' αρέσει. Ναι, γιατί έχει το φιστικάκι μέσα. Μην αγαμπουκωμένη, συγγνώμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Γεράσιμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάνει και ένα καινούριο άλμπουμ. Ο Κάφκασος μου αρέσει από το καινούριο άλμπουμ. Θες να μας καταστρέψεις γενικά. Έχουμε κάνει το κάτι καίγεται. Να το δούμε τι θα πεις Καραμουρατίδης. Έχουμε όμως
και με τον Πάνο Μουζουράκη ένα άλμπουμ που λέγεται Μεγαλώνω. Πάλι θα είναι Καραμουρατίδη, αυτό δεν αλλάζει. Mm-hmm. Οπότε ψάξτε να ζητήσετε. Μεγαλώνω, με βάλε και στο Μουζουράκη. Είδατε. Είδατε. Είμαι συνεπή. Έχει κάνει. Τι θα κάνω, δηλαδή στα 60 θα κάνω. Όχι, τώρα την περνά για να μην την περάσει τα 60. Μ' αρέσει. Δεν παίζει αυτό. Αυτή και αυτή μ' αρέσει. Γεράσιμο Ευαγγελάτο, έχει μιλήσει στι καρδιέ μα από Οκτώβριο Blue Train. Τι? Από τώρα στο Λονδίνο για να εκφορώ λίγο κρύο. Α, είσαι αυτός ο άλλος. Είναι τέτοιος τύπος, είναι δικός μου. Νησιά τέτοια, παραλίες. Παραλίες. Θα γνωριστούμε μια μέρα. Τι μου λέτε, δόκτωρ, ούτε για αστείο. Όχι, με τι είπα. Τι μου λέτε, δόκτωρ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια χαρά. Γεια σας, παιδιά. Αυτό που έτσι.